Χθες είχαν γενέθλια, συμπλήρωσαν 365 ημέρες παραμονής εδώ έξω από το Υπουργείο. Βεβαίως χθες υπήρχε και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και προχθές βεβαίως είχε περάσει, ψηφίστηκε με νομοσχέδιο η επαναπρόσληψή τους. Και τη Δευτέρα θα γίνει εδώ μια μεγάλη γιορτή, την οργανώνουν οι ίδιοι. Πότε πιάνουν δουλειά, πιάσανε, θα πιάσουν πότε. Να δώσω το λόγο αρχικά στην κυρία Μανώλη. Κυρία Μανώλη, πότε ξεκινάτε δουλειά λοιπόν? Προσωπικά εγώ έχω ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες, γιατί έτυχε να είμαι στις εξαιρέσεις του νόμου, αλλά βέβαια και αυτές μετά από 15 μήνες αγώνα δεν είχαν σκοπό να κάνουν τίποτα με μας, αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε. Είμαι εδώ συνέχεια, δίπλα στα κορίτσια. Αισθάνομαι ότι δεν έχω γυρίσει τη δουλειά μου. Τώρα αισθάνομαι ότι έχει δικαιωθεί ο αγώνας. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη. Ωραία, αισθανόμαστε δικαιωμένες. Και εμείς χαρούμενοι αισθανόμαστε. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Δέσποινα Κωστοπούλου. Πότε πιάνουν δουλειά οι υπόλοιπες γυναίκες? Καλημέρα και από μένα. Κύριε Καμπουράκη, αντιλαμβάνεστε ότι... Α, συγγνώμη. Αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστούμε κάποιες μέρες. Υπάρχουν και τα διαδικαστικά. Θεωρώ όμως ότι πολύ σύντομα, γιατί... Ξέρετε, δεν υπάρχει και καθαριότητα πια στα κτίρια, οπότε νομίζω ότι... Θα σας χαστούνε. Μπούμε, ναι, ναι, ναι. Τι είπατε τώρα με τον Πρωθυπουργό χθες, για δώστε μας μια εικόνα. Με τον Πρωθυπουργό, νομίζω μιλούσαμε και εμείς και εκείνος με τα μάτια, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, γιατί για μας ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη τιμή αυτό που έκαναν. Μας είπε πόσο δύσκολα πέρασαν και αυτοί και περνούν κάθε μέρα. Μοιάζουν ουσιαστικά οι αγώνες μας και οι δυο παλεύουμε για κάτι. Ότι παίρνει δύναμη από τον αγώνα και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δεν παίρνουν δύναμη από τον αγώνα μας. Μας είπε ότι ήταν άδικη η απόλυσή μας. Μας εκμεστρεύτηκε ότι η ίδια η Μέρκελ όταν συναντήθηκαν, χωρίς εκείνος να το αναφέρει, αναφέρθηκε σε αυτό. Στον αγώνα των καθαριστριών, είπε ότι άδικα αυτές οι γυναίκες είναι έξω. Αισθανόμαστε πολύ καλά. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Το σημαντικότερο πιστεύω είναι αυτό. Μπορεί εμείς να επιστρέφουμε στις δουλειές μας. Χιλιάδες κόσμος είναι εκεί έξω άνεργος. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα να πιστέψουν στον αγώνα, να μην διστάζουν, να βγαίνουν, να αγωνίζονται και να κερδίζουν. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σε όποιους μας χρειαστεί να στηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξεχνάμε τις δυσκολίες που περάσαμε, δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που μας στηρίξαν. Τους καλούμε τη Δευτέρα όλους να έρθουν, να είμαστε όλοι μία αγκαλιά, να τους ευχαριστήσουμε για όση δύναμη μας δώσαν όλο αυτό το καιρό. Μπράβο. Ευχαριστούμε και εσάς, γιατί από την πρώτη στιγμή του αγώνα μας βγάλατε σε δύσκολα Όλοι μαζί σας ήταν, και η αλήθεια είναι ότι η νίκη είναι απολύτως δική σας, δεν σας τη χάρισε κανείς. Εσείς τα κερδίσατε όλα. Η νίκη είναι όλου του κόσμου, γιατί εμείς αν δεν είχαμε τη βοήθεια των ανθρώπων, των απλών που περνούσαν από εδώ, που μας φύγαν το χέρι, που μας κάναν μια αγκαλιά, να μας λένε συνεχίστε, μπορεί να... Τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί να τα είχατε παρατήσει. Έχουμε δεχτεί μεγάλη αγάπη. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι μερικοί προέβλεπαν ότι θα τους κορόιδευε και αυτή η κυβέρνηση. Ότι δεν θα τους έπαιρνε, θα τους είχα από εδώ, από εκεί, αλλά τελικά τους πήρε. Τις πήρε.